Μας πείτε λιγάκι για αυτή σας την πρωτοβουλία και τι είναι αναμένουμε από αυτή την πρόταση δυσπιστίας. Κοιτάξτε, ήταν μια επιβεβλημένη πρωτοβουλία, κύριε Καρυπίδη, καταρχάς, γιατί υπάρχουν ερωτήματα που προέκυψαν από ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ο Δήμα», το οποίο συμπυκνώνεται σε ένα ερώτημα και μια διαπίστωση. Το ερώτημα είναι ποιος άραγε ενώ είναι προστατευμένα αυτά τα ηλεκτρονικά αρχεία, ποιος είχε πρόσβαση και αλλίωσε τις πρώτες ημέρες της συνομιλίας του Σταθμάρχη με τους μηχανοδηγούς. Αυτό είναι, το δέχεται και η κυβέρνηση, ότι έχει συμβεί. Μιλάει απλά ότι και βέβαια στις ανακριτικές αρχές είναι πλέον τα διορθωμένα πρακτικά αυτών των απομακρυνθωμένων πρακτικά αυτών των συνομιλιών. Δηλαδή η δικαιοσύνη, αρχικά, κύριε Κοκολόπουλε, όμως, κύριε Κοκολόπουλε, η δικαιοσύνη δεν έχει τα πραγματικά, δεν έχει την πραγματική συνομιλία. Την πραγματική συνομιλία της πρώτης μέρας όμως, κύριε Καρυπίδη, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Κυκλοφόρησαν αλλοιωμένα πρακτικά, τα οποία δόθηκαν σε όλο τον τύπο. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Ποιος έκανε αυτή την αλλίωση, που σημαίνει ότι είχε πρόσβαση σε μη προσβάσιμα στοιχεία, δηλαδή άρα κάποιος θέλει ουστοσέ, ενδεχομένως δεν ξέρουμε. Mm-hmm. Και αυτά βέβαια επειδή αφήνουν αποτύπωμα αυτές οι ενέργειες σε όλα τα ψηφιακά μέσα όλων γνωστών, είναι πολύ εύκολο να διαπιστωθεί. Αυτή τη στιγμή λογικά η κυβέρνηση το γνωρίζει εδώ και ένα χρόνο. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί ή αυτός ο άνθρωπος που προκάλεσε και από ποιους παρακινήθηκαν και πώς αυτά διέρευσαν στον τύπο. Τι τεκμηρίων είναι αυτή η μονταζιέρα, όπως λέμε στην καθημερινή, ότι είναι ανθρώπινο λάθος, ότι έδωσε μοιραία εντολή ο Σταθμάρχης, παραπλανητική ας πούμε, και είχαμε το ατύχημα. Ήταν η θεωρία που... Το ανθρώπινο λάθος. Το ανθρώπινο λάθος. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ολόκληρη. Στη δικαιοσύνη, στη δικαιοσύνη, κύριε Κουκουλόπουλε, είναι οι πρώτες συνομιλίες οι πραγματικές, οι αυθεντικές συνομιλίες. Στη δικαιοσύνη είναι οι πραγματικές συνομιλίες. Αυτό έχει σημασία τώρα. Μάλιστα. Ωραία. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι προκύπτει ένα τεράστιο ηθικό και πολιτικό θέμα με την κυβέρνηση που τις πρώτες μέρες φαίνεται να αξιοποιήσει στοιχεία τα οποία αλλίωσαν όλο το περιεχόμενο. Δημιούργησε ένα ψευδές αφήγημα. Ένα ψευδές αφήγημα. Ακριβώς για να τεκμηριωθεί. Ένα αφήγημα συγκεκριμένο το οποίο δεν είχε βάση. Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Όταν υπάρχουν 57 νεκροί, όταν υπάρχουν οικογένειες των θυμάτων, όταν υπάρχουν 1,5 εκατομμύρια υπογραφές, όταν υπάρχει η απουσία του Πρωθυπουργού και του κ. Καραμαλή από την συζήτηση την περασμένη εβδομάδα για τα πορίσματα της Εξεταστικής Επιτροπής που υπήρξε. Λοιπόν, είναι τεράστια ερωτήματα και βέβαια η πολιτική διαπίστωση, το πολιτικό ζήτημα όπως σας είπα, είναι ότι αυτή η υπόθεση δεν μπορεί βέβαια να μείνει ατιμόρυτη και πουθενή, γιατί έχει συγκλονίσει όλη την κοινή γνώμη. Και εδώ... αφήνω το δράμα των οικογενειών, το οποίο δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ έτσι. Και εδώ εξηγείται γιατί δεν δέχτηκε και η κυβέρνηση την προανακριτική που ζητούσατε εσείς. Το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα του Ευρωπαϊκού. Ακριβώς. Εμείς είχαμε ζήσει από την αρχή προανακριτική. Για προανακριτική. Γιατί δεν πρέπει ποτέ να υπάρξει παραγραφή, ούτε κατά διάνοια. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς σε μια τέτοια υπόθεση. Μπορεί να υπάρξει λογική παραγραφή των αδικημάτων. Τώρα, στο τι αναμένουμε, κύριε Καρυπίδη, από αυτή τη συζήτηση. Είναι προφανές πρώτα απ' όλα ότι θα έχουν την παρουσία του Πρωθυπουργού και του κυρίου Καραμαλή στην Ολομέλεια, οι οποίοι απέφυγαν επιμελώς την περασμένη εβδομάδα να παρευρεθούν. Αυτό είναι ένα, κάτι συγκεκριμένο άμεσο, δεν είναι καθόλου μικρό. Αλλά από εκεί και πέρα θα υπάρξει μια συνολική κριτική από όλη την αντιπολίτευση σε όλα τα μέτωπα της κυβέρνησης. Ήδη το δικό μας κείμενο, δεν ξέρω βέβαια, το κείμενο στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ είναι γνωστό, το οποίο συνυπογράφει βέβαια και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συνυπογράφεται από 4 κόμματα η πρόταση των γνωστών. Αναφέρεται και στο ζήτημα της διαρροής των email των ηλεκτρονικών διευθύνσεων, υπόθεση Ασημακοπούλου δηλαδή. Αναφέρεται και στο ζήτημα των υποκλοπών, αναφέρεται και γενικότερα στην απαξίωση του ρόλου των εξαρτήτων αρχών.
βάζει λοιπόν συνολικά ζητήματα κράτους δικαίου, αλλά και το κυρίαρχο θέμα για όλους τους πολίτες, το ζήτημα της ακρίβειας. Δεν είναι μια πρόταση μορφής, δηλαδή. Άρα είναι εφόλης της ύλης τώρα. Εφόλης της ύλης. Δεν είναι η συζήτηση. Προφανώς έχει λυθεί εφόλης της ύλης αυτό το τρίμερο. Και θα συγκροκοπηθούν όλοι που δεν έχει μεγάλη σημασία να τονίσει κανείς, κύριε Χαρυπίδη, ότι η πρώτη άμυνα της κυβέρνησης έγινε με την επίθεση στη συμφέροντα με το οποίο προσπάθησε να ταυτίσει το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, και τα άλλα κόμματα. Ναι. Με δεδομένη την διαφαινόμενη συμφωνία μας τότε, πριν δύο μέρες, πριν 24 ώρες, για την κατάθεση πρώτης μορφής, να κάνει αναφορά στη συμφέροντα. Δηλαδή αναρωτιέμαι εδώ στη Δυτική Μακεδονία που μας ακούει αυτή τη στιγμή, για ποια συμφέροντα μιλάει η κυβέρνηση, για το λιγοπόλιο της ενέργειας που έχει παραδώσει τον ηλεκτρικό χώρο όπως δεν έχει γίνει σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα, για τις τράπεζες που έχουν κλείσει τις τρόφιμες και τους μικρομεσαίους και αθροίζουν προκλητικά και ενερυθρία σε τα κέρδη τους, για τα σούπερ μάρκετ που δεν μπορεί 3 χρόνια να τα βάλει σε σειρά και αθροίζουν επίσης, σωρεύουν επίσης απίστευτα κέρδη με τον κόσμο να δοκιμάζεται σκληρά από την ακρίβεια, ποια συμφέροντα ακριβώς εννοεί η κυβέρνηση. Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον να βγει να απαντήσει το Βήμα και ο κύριος Μαρινάκης τώρα τι εννοεί ο Πρωθυπουργός. Κώστας Μαυρίδης και κλείνουμε. Θέλω να δούμε λίγο τα υπέρ και τα κατά αυτής της πρότασης. Τα ωφέλη σαφώς είναι η δημόσια κουβέντα μέσα. Παρακαλώ. Ναι, Κώστα. Τα υπέρ και τα κατά λοιπόν. Μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο σίγουρα θα δοθεί ευκαιρία στα κόμματα της αντιπολίτευσης να ασκήσουν κριτική, να γίνει δημόσια γνωστά τα όσα συνέβησαν και στην τραγωδία των Τεμπών. Αλλά αυτή η συνολική κριτική απέναντι στην κυβέρνηση ενδεχομένως θα έχει και κατά την συσπήρωση του κυβερνώντος κόμματος, την στιγμή που για το θέμα των Τεμπών υπήρξαν και διαφοροποιήσεις στελεχών ακόμη και μέσα από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Μήπως τελικά συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία αντί να έχει την κριτική της αντιπολίτευσης, κύριε Κουκουλόπουλε. Αυτό δεν το δούμε πολύ. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν πιστεύει κανείς ότι θα πέσει η κυβέρνηση, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι δεδομένη. Όχι, δεν περιμένει κανείς να κάνει πρώτης μορφής να ρίξει η κυβέρνηση, αλλά είναι μια επιβεβλημένη, όπως χαρακτήρισες να πει, κύριε Μαυρίδη, ήταν μια επιβεβλημένη ενέργεια από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ αλλά και του συνόλου της αντιπολίτευσης, γιατί για ένα θέμα που έχει ευαισθητοποιήσει συνολικά την ελληνική κοινωνία, τονίζω με έμφαση ιδιαίτερα την νεολαία, θυμόμαστε όλοι, λέμε όλοι για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για μεγάλες πόλεις. Επιζώνει πόσα χρόνια έχει να δείτε στην αλυπίδα της νέας γενιάς που γίνανε πριν ένα χρόνο. Θυμάστε. Και το Λιμαίδα θυμάστε πώς είχαν τα νέα παιδιά. Δεν τα καθοδηγούσε κανείς, δεν είχε κανένα κίνητρο παρά τον ευνηδιασμό τους, την απορία τους, την ευαισθησία τους, τη συμμετοχή στον πόνο των οικογενειών για τα νέα παιδιά που χάθηκαν. Αυτό εκδήλωνε τα παιδιά. Τώρα λοιπόν αναπάνεται, όταν λοιπόν υπάρχει μια τέτοια υπόθεση, δεν μπορεί κανείς να διαφορεί. Αν λοιπόν πριν μετρήσουμε κέρδη και ζημιές, πρέπει να πούμε αν δεν ήταν θεσμικά επιβεβλημένη. Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση με την άμυνα που επέλεξε να μιλάει για συμφέροντα, νομίζω ότι διευρύνει το μέτωπο των συνεπειών της βάρουσης, γιατί αν κάποιος υπηρετεί με συνέπεια το συμφέροντα, είναι συγκεκριμένη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Ας αφήσουμε το χρόνο των πολιτικών να κυλήσει, είναι μπροστά η συζήτηση. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουκουλόπουλε. Είναι ενδιαφέρουσα η επόμενη 2,5 ναι. Σήμερα δηλαδή. Θα τα πούμε. Όταν... Πέμπτη βράδυ, ας πούμε, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον διάστημα, γιατί νομίζω ότι όσοι θα εξελιχθούν στην Βουλή θα επηρεάσουν σημαντικά τις εξελίξεις μέχρι τις ευρωεκλογές 9 Ιουνίου. Νομίζω θα βάλουν την ατζέντα. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.